150 στρέμματα γεωργικής και δασικής έκτασης έγιναν στάχτη κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε τη Δευτέρα το μεσημέρι στα Τσαμέικα, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με την συνδρομή υπαλλήλων του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Δυτικής Ελλάδος, συνελήφθη ένας 23χρονος ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρισμού από αμέλεια. Η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών με αγροτικό ελκυστήρα, αναφέρει η ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότερες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στη χώρα μας, αλλά και ειδικότερα στο νομό μας, είναι από αμέλεια των συμπολιτών μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να μην προκαλούμε πυρκαγιές, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που οι συνθήκες ευνοούν την επέκταση της πυρκαγιάς και κατ' επέκταση μπορεί να πληθούν ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες. Υπενθυμίζουμε πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και να θυμούνται πάντα τις συμβουλές για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Από 1η Μαΐου απαγορεύεται το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο για οποιοδήποτε λόγο. Μέχρι 31 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτό το πράγμα, να μην προβούν σε κανένα είδος πρόκλησης πυρκαγιάς στο δάσος. Άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που μπορεί να κάνουμε είναι να κάνουμε αποψήλωση των ξηρών χόρτων. Έχω πει και στο παρελθόν ότι όταν οικισμοί, αυλές σπιτιών, καλλιέργειες όπως είναι τα ελαιοστάσια, αν είναι απαλλαγμένα από χόρτα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να κινδυνεύσουν από μια πυρκαγιά. Δεν πρέπει καθόλου τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου να πετάμε τσιγάρα στην Ήπεθρο, σκουπίδια. Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ακόμη να μην κάνουμε θερμές εργασίες όπως είναι οι οξυγονοκολλήσεις, να κόβουμε μέταλλα με τροχό και άλλα εργαλεία, να ανάβουμε υπαίθριες ψυσταριές. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αποφύγουμε έτσι ώστε να μην έχουμε πυρκαγιές.